δραστήριο σύλλογο παρά το μικρό χρόνο που έχει ιδρυθεί. Θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Ηλία Τσιαβό, που είναι κοντά μου. Καλησπέρα, πρόεδρε, σα ευχαριστώ για την παρουσία σα. Καλησπέρα, κύριε Βουτσινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την προβολή τη εκδήλωση που έχουμε τη Δευτέρα. Γι' αυτό λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι μια εκδήλωση 7 η ώρα το απόγευμα, σωστά, στο πολιτιστικό κέντρο στην οδό Λεωνίδου. Πείτε μου λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Η κορυφή βεβαίως είναι εκδήλωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Κύριε Διαβέ, σας ακούω. Ακριβώς. Εμείς, όπως είπατε, είμαστε καινούριο σύλλογος. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε στα πλαίσια της ενημέρωσης, που είναι η στόχη του συλλόγου μας, ένας από τους στόχους, να κάνουμε μια εκδήλωση με το Διαβητολογικό Ιατρείο Λαμίας. Γιατί? Πρώτα, γιατί η θέση του συλλόγου μας είναι ότι στηρίζουμε τη δημόσια υγεία. Πρέπει δηλαδή ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, είτε είναι ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος, άνεργος κτλ. Δεύτερον, στο Διαβητολογικό Ιατρείο Λαμίας, παρένθεση εδώ, είναι ένα από τα λίγα νοσοκομεία επαρχιακά της Ελλάδας που έχει Διαβητολογικό Ιατρείο. Δηλαδή τα γειτονικά μας, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, δεν έχουν ούτε το Καρπενήσι, ούτε η Άμφισσα, ούτε η Λιβαδιά. Με αποτέλεσμα, κάποιοι το φτιάξαν αυτό το Διαβητολογικό Ιατρείο. Είναι μια προσπάθεια του κυρίου Λαναρά, του διευθυντή, που ξεκινάει χρόνια. Έχει πάρει την ειδικότητα της ειδίκευσης, μάλλον, του στο Ζαχαρώδη Διαβήτη. Έχει οργανώσει το Διαβητολογικό Ιατρείο όσο είναι δυνατόν. Υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Τρεις γιατρούς ακόμη, την κυρία Μπριστιάνου, την κυρία Καλοπίτα και τον κύριο Καραγκούνη, που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τους διαβητικούς της Φθιώτιδας και των γύρω νομών. Θα πω ακόμη εδώ ότι η διαβητική που βλέπει το Διαβητολογικό Ιατρείο Λαμίας είναι ξεπερνάνε τις 7.000, μεγάλος αριθμός. Θα σας ρωτάω, αλλά με προλάβατε. Για και μου, ναι, πρόεδρε. Να πω και κάτι άλλο που επίσης το ξέρετε από άλλα ρεπορτάζ που κάνετε. Το μεγαλύτερο κομμάτι της Φθιώτιδας, της επαρχίας της Φθιώτιδας, είναι η Λοκρίδα. Όλη αυτή η περιοχή, Αταλάντη, Μαρτίνο, Λάριμνα, Μαλεσίνα, Ελάτια, τη Θωρέα, δεν υπάρχει γιατρός διαβητολόγος. Άρα να αμέσως ένα πρόβλημα που προκύπτει. Τόσο μεγάλη περιοχή. Πριν πάμε σε αυτό, να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της εκδήλωσης λοιπόν, πρόεδρε. Τη Δευτέρα 7 η ώρα, τι ακριβώς έχετε προγραμματίσει, ποιες λοιπόν ενότητες θα υπάρχουν, τι ενημέρωση θα γίνει, γιατί είναι, φαντάζομαι, και πολλοί που ίσως να μην έχουν ενημερωθεί και θα τα πούμε σε λίγο για τις ενέργειες του συλλόγου. Πείτε μου όμως λίγο για την εκδήλωση λοιπόν, πρώτα. Αποφασίσαμε λοιπόν για αυτούς τους λόγους που σας είπα πριν, στο ρόλο που παίζει το Διαβητολογικό Ιατρείο, να κάνουμε την πρώτη εκδήλωση από κοινού, τιμώντας τους γιατρούς του Διαβητολογικού Ιατρείου, και η πρώτη εκδήλωση έχει θέμα «Συζητάμε με τον Ζαχαρώδη Διαβήτη». Τελείως γενική. Γιατί? Γιατί θέλουμε να έρθει ο κόσμος να γνωρίσει πρώτα το σύλλογο, μετά τους γιατρούς, να ρωτήσει οτιδήποτε, να πάρει απαντήσεις στα προβλήματά του. Θα έχει και μια ανοιχτή συζήτηση, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Θέλουμε περισσότερο διάλογο και όχι εκείνες τις τυποποιημένες εκδηλώσεις που έρχονται, μιλάνε και φεύγουν. Μπράβο, που μιλάνε κάποιοι επώνυμοι, πολλοί καθηγητές κτλ. Και δεν δίνουν περιθώρια συζήτησης και σε παραπέμπουν πολλές φορές και στο ιατρείο τους για να κουβεντιάσει τις λεπτομέρειες. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε ο κόσμος να ρωτήσει και εμείς να δούμε μέσα από αυτή τη συζήτηση, σαν σύλλογος, σε ποιο επίπεδο είναι τα προβλήματα, που πρέπει να παρέμβουμε περισσότερο, παρότι έχουμε στοχεύσει σε μερικά πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, καθηγητές, επιστήμονες, φαντάζομαι, θα βοηθήσουν σε όλη αυτή την κουβέντα. Θα είναι κάποια ξεχωριστά ονόματα, είναι γιατροί που είναι καθημερινά στη μάχη κατά του Διαβήτη, κύριε Τσιαβέ? Σε αυτή την πρώτη εκδήλωση οι ομιλητές είναι οι γιατροί του Διαβητολογικού Ιατρείου Λαμίας, ο κύριος Λαναράς και η κυρία Μπριστιάνου. Ωραία. Αυτοί θα κάνουν τις παρουσιάσεις στο θέμα τα ιατρικά του Διαβήτη. Ό,τι πρόβλημα, ό,τι ερώτημα δημιουργηθεί σε σχέση, σε εισαγωγικά, με τα συνδικαλιστικά, τι δικαιούται ο κάθε διαβητικός από ταινίες, αναλώσιμα κτλ., θα απαντήσουμε. Εντάξει, λογικά οι λεπτομέρειες θα τεθούν εκεί πέρα. Πάμε τώρα, πέρα από αυτό το κομμάτι, να ενημερώσουμε, γιατί εκτιμώ, πρόεδρε, ότι είναι και κάποιοι οποίοι ίσως να μην έχουν πρώτον αντιληφθεί την ασθένειά τους, που είναι ύπουλοι, έτσι, σε κάθε περίπτωση, ή ακόμα δεν έχουν απευθυνθεί. Και να πούμε ότι γραφεία έχετε στη Ροζάκη Αγγελή 42 στη Λαμία. Ακριβώς, να το πούμε αυτό. Είναι ένα σημείο που έχει πρόσβαση
ο καθένας στο κέντρο της πόλης, μπορεί να περάσει οποιαδήποτε στιγμή ώρες καταστημάτων, κύρια, να ρωτήσει, να μάθει, να τον βοηθήσουμε, να τον καθοδηγήσουμε. Και στο λίγο διάστημα που κάναμε μια προβολή, έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις, τηλέφωνα και υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Θα σας πω, επειδή πήγατε να το ξεκινήσετε στο θέμα της ενημέρωσης, που αφορά όλους τους πολίτες, όχι εμάς τους διαβητικούς μόνο. Mm-hmm. Ξέρετε ότι κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα μετά τα 40, αλλά και σε όλη τη ζωή, είναι επιμελείς με την υγεία τους. Φροντίζουν, κάνουν τις εξετάσεις κανονικά κτλ. Όταν κάνουν εξετάσεις, μιλάω για το ζάχαρο διαβήτη ιδιαίτερα, πολλοί γιατροί μέχρι τώρα γράφουν το ζάχαρο. Το ζάχαρο στον οργανισμό του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει 7.000 φορές το 24ωρο. Δηλαδή στο λεπτό έχουμε 6 διαφορετικές ενδείξεις. Όταν λοιπόν είμαστε και λίγο πονηροί, κάνουμε μια προετοιμασία τη Δευτέρα, θα πάω να δώσω εξετάσεις, κάνουμε μια προφύλαξη από διατροφή κτλ. Όταν παίρνουμε τη μέτρηση του ζαχάρου, είναι μια μέτρηση στιγμής. Mm-hmm. Δεν δείχνει, δεν καθρεφτίζει σωστά τον οργανισμό μας αν έχουμε ζάχαρο ή όχι. Έτσι. Υπάρχει μια λοιπόν εξέταση που λέγεται γλυκολιζιωμένη αιμοσφαιρίνη. Αυτή είναι η μαρτυριάρα εξέταση, όπως λέμε εμείς οι διαβητικοί, mm-hmm. την ξέρουν οι περισσότεροι διαβητικοί, η οποία δείχνει το μέσο όρο του ζαχάρου το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό γιατί το λέμε, κύριε Βούτσινε, γιατί πολλά συμπτώματα, πολύ μάλλον διαβητικοί, πρώτα έχουν τα συμπτώματα και μετά μαθαίνουν ότι έχουν διαβήτη. Κάνουν εγχειρήσεις καρδιάς, έχουν ακροτηριασμούς μελών του σώματος και αυτό οφείλεται στο διαβήτη, ο οποίος ήταν 3, 4, 5 χρόνια και δεν είχε εκδηλωθεί. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να φτάσει στον κάθε πολίτη, ότι όταν κάνουμε μέτρηση ζαχάρου να ζητάμε από τον γιατρό να γράψει τη γλυκολιζιωμένη αιμοσφαιρίνη. Πείτε το αυτό, γιατί φαντάζομαι ο γιατρός το ξέρει, αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν κάποιοι και κάποιοι γιατροί, ναι, για λόγους οικονομικούς δεν δικαιολογούν τα ταμεία και έχουμε και ένα πρόβλημα εδώ. Επειδή αυτή η εξέταση είναι περίπου τριπλάσια από το κόστος της εξέτασης του ζαχάρου, καλύπτεται, το αποφεύγουν. Καλύπτεται. Καλύπτεται. Σε μεγάλο βαθμό καλύπτεται. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω ξανά είναι ότι όσοι, αρκετοί γνωρίζουν, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλοι που ίσως θέλουν να γίνουν μέλη, Πρόεδρε, στα γραφεία της Λαμίας Ροζάκη Αγγελή 42 μπορούν να απευθυνθούν και να τους δώσετε λεπτομέρειες για όποιες τυχόν απορίες υπάρχουν, έτσι. Ακριβώς. Πόσα άτομα συνολικά έχετε καταγράψει μέχρι στιγμής? Μέσα στο 1,5 μήνα που έχουμε ξεκινήσει, χωρίς να έχουμε κάνει εκδηλώσεις και χωρίς να έχουμε κάνει μεγάλη γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε ξεπεράσει 100 εγγραφές. 100 εγγραφές. Και θέλουμε τη Δευτέρα, σε αυτή την εκδήλωση που κάνουμε, πρώτον, και σας ευχαριστούμε και εσάς και όλα τα μέσα για την προβολή, να γίνει γνωστό, ο κόσμος να έρθει να γραφτεί στο Σύλλογο. Και να διευκρινίσω εδώ, μη φοβούνται το οικονομικό μέρος. Πήραμε μια απόφαση και είπαμε εγγραφή 1 ευρώ, ετήσια συνδρομή 2 ευρώ. Φανταστείτε ότι δύο επιστολές να στείλουμε ενημερωτικές, τα έχουμε δώσει στον ΕΛΤΑ τα χρήματα. Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε πολλά μέλη για να μαζέψουμε χρήματα. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μέλη, να είναι μαζικός ο Σύλλογος, για να μπορεί να διοργανώνει ενημερωτικές εμμερίδες, εκδηλώσεις, να κάνει εκδόσεις εντύπων ενημερωτικών για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Και επειδή μιλάμε για ενημέρωση, να σας πω και ένα άλλο πράγμα που προέκυψε αυτές τις μέρες στην επαφή με τον κόσμο που έχουμε. Εμείς οι διαβητικοί που χρησιμοποιούμε τις ταινίες μέτρησης ζαχάρου, υπάρχουν κάτι συσκευασίες που έχουν μέσα 50 ταινίες, συνήθως οι περισσότερες εταιρείες. Οι εταιρείες μας δίνουν ένα δώρο. Στα 4 κουτάκια, ένα δώρο δωρεάν. Ένα κουτί δωρεάν, που σημαίνει 25% όφελος. Αυτό διαπιστώσαμε ότι οι ίδιοι διαβητικοί δεν το ξέρουν. Γιατί δεν παίρνουν το περιοδικό που προβάλατε την προηγούμενη φορά με τον πρόεδρο, τη Γλυκιά Ζωή που εκδίδεται, δεν παρακολουθούν ενημέρωση. Κάποιοι φαρμακοποιοί δεν είναι ενημερωμένοι και δεν το λένε. Δεν έχουν σχέση τα φαρμακεία με αυτό. Στα φαρμακεία παίρνουμε αυτά που μας δίνει το ταμείο, ναι, κρατάμε τη συσκευασία και απευθυνόμαστε σε κάθε εταιρεία που έχει το προϊόν και τις λέμε, εμείς έχουμε 4 κουτάκια. Τα στέλνουμε στη διεύθυνσή σας και παίρνουμε ένα δώρο. Είναι 25% όφελος. Και αυτό λοιπόν, που είναι και οικονομικό θέμα, διαπιστώσαμε ότι δεν το ξέρουν οι διαβητικοί. Άρα είναι πολλά που μπορούν να ρωτήσουν. Ακριβώς. Εγώ θέλω να πω μόνο και μπορώ να γνωρίζω από το οικείο μου περιβάλλον, είναι δύσκολη η καθημερινότητα για έναν διαβητικό, Πρόεδρε.
Μπορεί να μπει σε ένα πρόγραμμα, να το πω. Κανονικά όλοι πρέπει να μπούμε σε ένα πρόγραμμα, γιατί δεν είναι μόνο ο διαβήτης, είναι και άλλα νοσήματα. Συνολικά που... η υγεία μας. Έτσι ακριβώς. Πριν από λίγα χρόνια ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι τα μηχανάκια μέτρησης ζαχάρου, αυτοελέγχου που λέμε εμείς οι διαβητικοί σήμερα, έχουν το μέγεθος περίπου του κινητού τηλεφώνου, του stick, τα καινούργια, το στικάκι που βάζουμε στο κομπιούτερ. Τόσο μικρά. Αυτά παλιότερα δεν υπήρχαν. Ήταν ολόκληρα μπαούλα. Άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε αυτοέλεγχο. Σας πω και κάτι άλλο που ξέρουν και οι παλιότεροι. Πριν τις ενέσεις μιας χρήσης και τώρα τις βελονίτσες που έχουμε, που είναι μικρότερες από μισό πόντο, δεν υπήρχαν. Και βράζαμε τις σύριγγες για να κάνουμε αποστήρωση και να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες. Άρα λοιπόν η τεχνολογική εξέλιξη έχει δώσει πολλά εφόδια στο διαβητικό και έχει βελτιώσει τη ζωή του. Ο διαβητικός, αν τηρεί στις περισσότερες περιπτώσεις τις οδηγίες του γιατρού του, και εδώ πρέπει να το σημειώσουμε, η σχέση διαβητικού με το γιατρό δεν είναι όπως είναι οι περισσότερες ασθένειες. Με πόνες στο κεφάλι πήγα στο γιατρό, πάρε μια αντιβίωση, έγινες καλά. Εδώ θέλουμε, αν είναι δυνατόν, καθημερινή επαφή με τους γιατρούς. Γι' αυτό ζητάμε και μεγαλύτερη στελέχωση από γιατρούς στο νοσοκομείο Λαμίας, ειδικευμένο στο ζαχαροδιαβήτη, και επισκέπτρια υγείας εξειδικευμένη στο ζαχαροδιαβήτη, και διατροφολόγο, το επισήμανε την προηγούμενη φορά ο πρόεδρος. Το 50% εμάς είναι η θεραπεία και η διατροφή. Η διατροφή όμως θέλουμε μια καθοδήγηση. Ο γιατρός, το λίγο χρόνο που διαθέτει στην επίσκεψη, δεν προλαβαίνει να μας τα πει όλα. Θέλουμε ειδικευμένο άνθρωπο ο οποίος θα μας καθοδηγεί. Και ιδιαίτερα στο τύπου 2 που έχετε μιλήσει και άλλη φορά, που μπορούμε να καθυστερήσουμε, να προλάβουμε, να μην εκδουλωθεί και καθόλου παρά την κληρονομικότητα, εκεί θέλουμε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής, όχι στέρησης, διατροφής, όπου πρέπει να το φτιάξει ειδικός επιστήμονας. Και τη σημερινή εποχή που το άγχος, τα οικονομικά προβλήματα είναι τεράστια. Θέλουμε και ψυχολόγο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση του ζαχάρου μας όταν ξέρουμε ότι το ρεύμα δεν το έχουμε πληρώσει και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει μας. Άρα δεν είναι μόνο το πρόβλημα που έχετε. Είναι δεν είναι σημεία. Μόνο ο διαβητολόγος στο διαβήτη. Είναι ένα σύνολο ειδικοτήτων που προβλέπονται, αλλά ουδέποτε έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό του στο νοσοκομείο μας εδώ στην πόλη. Κύριε Τσιαβέ, σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζω, Δευτέρα 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο στην Οδό Λεωνίδου η εκδήλωσή σας για τον σακχαρώδη διαβήτη, και ξαναλέω, γραφεία Συλλόγου Ροζάκη Αγγελή 42 στη Λαμία. Για όσους ενδιαφέρονται, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό μας δελτίο και την ενημέρωση που μας προσφέρατε, κύριε Τσιαβέ.